Χωρίς αποστάσεις, έναν χώρο ασφυκτικά γεμάτο, διασκέδαζαν χθες εκατοντάδες θαμώνες νυχτερινού κέντρου στα Χανιά, εν μέσω πανδημίας και την ώρα που τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται ανησυχητικά. Το γλέντι έληξε ξαφνικά όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Το νυχτερινό πρόγραμμα διασκέδασης επρόκειτο να συνεχιστεί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, οπότε και λύγει το ωράριο των καταστημάτων εστίασης. Ωστόσο, με την παρέμβαση της αστυνομίας, το κατάστημα έκλεισε στις 10 το βράδυ. Έχει πρόβλημα, αλλά είναι και πρόβλημα άμα κλείσουν και όλα τα μαγαζιά, είναι κρίμα και αμαρτία. Μεγαλύτερη προσοχή, να μπαίνουν λιγότεροι, ξέρω, να τηρεί τα μέτρα λέει. Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ για παράβαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, ενώ η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή για 3 μέρες. Είναι σωστό, ναι. Σαν μέτρο είναι σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ που φτάσαμε, πρέπει να προσπαθήσουμε ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη που το αναλογεί. Εντάξει. Όλοι θέλουμε να βγούμε, είναι φυσικό. Όλοι θέλουμε να περάσουμε καλά. Ο σκοπός είναι να προφυλάξουμε τον κόσμο, τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να γίνει. Λίγος περιορισμός, λίγη καραντίνα. Εντάξει, είναι σύντομο το διάστημα, θεωρώ πως είναι σωστότερο. Μέσα στα λεωφορεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι σαν σαρδέλες, δεν ισχύει ο κορονοϊός. Τελικά πού ισχύει? Όπου θέλουν ορισμένοι. Περιπτώσεις συγχρωτισμού ανησυχούν την πλειοψηφία των πολιτών στα Χανιά, που επιδεικνύουν μέχρι σήμερα υπευθυνότητα απέναντι στους ίδιους και στο περιβάλλον τους. Δεν μπορούν να μας φοβίζουν. Ναι, μας φοβίζουν, αλλά δεν μπορούμε και να πανικοβληθούμε. Θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ιό αυτό για τον επόμενο ένα χρόνο σίγουρα, με ψυχραιμία. Δεν λείπουν όμως και οι εξαιρέσεις. Είναι ενδεικτικό ότι χθες βεβαιώθηκαν συνολικά στην Κρήτη 19 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας. 16 στο Ηράκλειο, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στο Λασίθι. Κακώς που δεν τηρούνται τα μέτρα, διότι είναι εις βάρος όλων μας. Από εκεί πέρα υπάρχουν βέβαια και ορισμένα ασυνείδητοι, αλλά εκεί πρέπει η πολιτεία να δείξει τα δόντια της. Δεν γίνεται να κινδυνεύουμε εμείς εξαιτίας αυτών. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και είναι πολύ πιθανό να ενταθούν σε μια προσπάθεια να πιστεί το σύνολο των πολιτών για την αναγκαιότητα θωράκισης του πληθυσμού από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού.